Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Επιτέλους στο βίντεο που ξεκίνησα να κάνω να αναλύω όταν έλεγα για τα αγαπημένα Ιουνίου. Θέλω να μιλήσω για τις αισθητικούς και τις μακιγιές και για τη γλώσσα του μακιγιάς. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις αισθητικούς και τις μακιγιές. Προς Θεού και τους μακιγιέ. Κάνουν τη δουλειά τους. Ποια είναι όμως η δουλειά τους? Η δουλειά τους είναι να προωθούν κρέμες, να προωθούν. Ποια είναι η δουλειά μιας αισθητικού και ενός μακιγιέ? Η δουλειά μιας αισθητικού και ενός μακιγιέ είναι να κάνει μια περιποίηση του δέρμα, μια βασική περιποίηση έτσι όπως σας έχουν διδάξει, και από εκεί και πέρα να κάνει ένα απλό βάψιμο ή ένα βάψιμο περίπλοκο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν είναι η δουλειά τους ούτε να προτείνουν θεραπείες, ούτε να καθαρίσουν ακνεϊκά δέρματα. Για αυτή τη δουλειά είναι οι δερματολόγοι. Με τσατίζει πάρα πολύ που οι αισθητικοί χρησιμοποιούν μία γλώσσα, ξύλινη γλώσσα όπως η πολιτική και η μακιγιέ, για να εκφοβήσουν τις γυναίκες, για να μπορέσουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να πουλήσουν είτε την τέχνη τους είτε τα προϊόντα τους. Βέβαια δεν φταίνε αυτοί και αυτές, και πού θέλω να αναφερθώ. Π.χ. μπαίνεις μέσα στο χόντος και έχει ας πούμε το πρίξιμο από τις πολίτες εκεί και τις μακιγιές, που κάθε μία λέει το μακρύ της και το κοντό της. Εγώ, σαν φαρμακοποιός, πολλά από αυτά που ακούω είναι μπούρδες. Δεν έχουν καμία βάση επιστημονική. Είναι μια ξύλινη γλώσσα, είναι μια γλώσσα marketing και μου τις πάει αφάνταστα να τα ακούω. Νιώθω ότι προσβάλλουν την νοημοσύνη μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω φραστική επίθεση στις κοπέλες, ούτε μπορώ να τις παραγωνίσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ζούμε στην εποχή των 700 ευρώ, αν είναι 700 ευρώ, που δεν είναι τις περισσότερες φορές. Κοπέλες προσπαθούν απλά να βγάλουν ένα μεροκάματο. Τις έχουν εκεί σε άσχημες εργασιακές συνθήκες. Μαθαίνουν να πιπηλίζουν ένα πείμα για να πουλήσουν, για να μην χάσουν τη θέση τους. Για να βγάλουν μπόνους. Γιατί ανάλογα με τα πόσα θα πουλήσουν, ανάλογα λεφτά θα πάρουν. Οπότε, μπαίνοντας μέσα, ας πούμε, στα χόντου ή οποιοδήποτε μαγαζί, οι πολίτροι, οι αισθητικοί, οι μακιγιές, δεν σε βλέπει σαν άνθρωπο τις περισσότερες φορές. Εκτός αν μιλάμε για συγκεκριμένα άτομα, εγώ μιλάω για την πλειοψηφία, το πώς με έχουν αντιμετωπίσει εμένα ως τώρα. Με βλέπουν σαν ευρώ. Δηλαδή. Με κόβουν πρώτα απ' όλα, πάνω σκάτω, τι φοράω, τι κάνω. Άμα είμαι στο δικό του το ταμείο, δηλαδή τι είμαι κορίτσι του Dior, είμαι κορίτσι του Chanel, είμαι κορίτσι του La Prairie, είμαι κορίτσι του Erendue, ποια από όλες θα ασχοληθεί μαζί μου? Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν έχουν και όρεξη να ασχολούνται και μαζί μας, διότι ένα μεροκάματο βγάζουν τα κορίτσια, ποιος ξέρει τι μαλακίες ακούν νύχτα μέρα από τις ιδιότροπες άλλες πελάτησές του, γιατί δεν είναι όλες καλές. Μερικές πάνε στα χόντους μόνο και μόνο για να βαφτούνε, για να φάνε την ώρα των κοριτσιών, να πούν τις μαλακίες τους, να μην πάρουν τίποτα και να φύγουν. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι επειδή εσείς είστε καλές πελάτησες, όλες οι άλλες είναι καλές πελάτησες. Ειδικά οι μεγαλύτερες σε ηλικία από τα 45 είναι πάρα πολύ σπαστικές όσον αφορά τα καλλιτικά και περισσότερες και ξυπασμένες και έχουν και ιδέες περίεργες. Οπότε τα κορίτσια έχουν κάπου λίγο απειδήσει να ασχολούνται και λένε: δεν γαμιέσαι. Κάθομαι εγώ τώρα ασχολούμαι μαζί σου και τι θέλει η μάπα σου. Εγώ θέλω να πουλήσω. Ωραία, το δέχομαι και δεν τις κατηγορώ. Αλλά μετά από ένα σημείο αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ κουραστικό αυτή η ξύλινη γλώσσα του marketing όσον αφορά τα καλλιτικά. Δηλαδή, π.χ. Πάρε αυτή την κρέμα η οποία αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Τι θα πει ρε παιδιά να αναπνέει το δέρμα? Έχει πνεύμονα στο δέρμα και αναπνέει? Πείτε μου, έχει πνευμόνια, έχει βράχια, τι σκατά έχει το δέρμα και πρέπει να αναπνέει? Αυτή η κρέμα μπλοκάρει τους σπόρους. Πόσες μπλοκάρει, είναι τροχονόμος? Δηλαδή μπαίνει πάνω στους σπόρους και κολλάει και δεν βγαίνει με τίποτα? Τι είναι, κόλλα, ούχου? Γιατί δηλαδή μία κρέμα μπλοκάρει τους σπόρους, ενώ μια άλλη δεν τους μπλοκάρει? Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά που κάνει την κρέμα να μην μπλοκάρει τους σπόρους? Ας μας απαντήσουν, γιατί δεν ξέρουν ούτε αυτές. Εδώ δεν ξέρω εγώ. Συγγνώμη λίγο, το πλυντήριο. Επανέρχομαι. Και συνεχίζω. Ωραία, η άλλη γλώσσα του μακιγιάζ που με εκνευρίζει αφάνταστα. Παίρνουμε το, δηλαδή και τυχαίνει να βλέπει η μάνα μου καμιά φορά αυτή την Ελένη, τη Μενεγάκη το μεσημέρι, και βάφονται εκεί νομίζω. Δηλαδή το πήρε το αυτί μου, δεν το έχω δει. Και δεν ξέρω και ποιος μακιγιέρ είναι, δεν έχω προσέξει. Αλλά έχει αυτή τη χαρακτηριστική γλώσσα των μακιγιές. Δηλαδή, και σβήνονται σκιά με ένα πινελάκι. Θα βάλω ένα χρώμα για να μειώσω την ένταση. Θέλω να κάνω τις γραμμές πιο απαλές. Δεν θέλω να δώσω βαρύτητα στο βλέμμα. Δηλαδή, τι είναι και θα σβήσεις την ένταση? Τι είναι και η ένταση και σβήνει?
να κάνω τις γραμμές πιο μαλακές. Δεν υπάρχουν μαλακές και σκληρές γραμμές. Υπάρχουν ίσιες και καμπύλες. Πάρα πολύ εκνευρίζομαι. Πάρα πολύ. Το χρώμα να μην έχει ένταση. Τι θα πει ένταση. Θέλω η τονικότητα να πηγαίνει πιο προς το ροζ μοβ. Δηλαδή, τι θα πει προς το ροζ μοβ. Προς το ροζ ή στο μοβ. Τι είναι το ροζ μοβ. Είναι ένα ενδιάμεσο χρώμα. Βάλε ένα ενδιάμεσο. Πες ένα ενδιάμεσο χρώμα ροζ μοβ. Όχι να πηγαίνει πιο προς το ροζ μοβ. Και αυτά παιδιά με εκνευρίζουν αφάνταστα. Δεν μπορώ να τα ακούω. Θέλω να βάλω μια πούδρα ταμποναριστά για να απορροφήσει την λιπαρότητα και να δώσει μια πιο matte εμφάνιση. Παιδιά, Jesus, έλεος, δεν μπορώ να ακούω άλλες τέτοιες μαλακίες, ειλικρινά, δεν μπορώ. Επειδή έχω δει, βλέπω και πάρα πολλά βιντεάκια στο YouTube και με ξένες και με Ελληνίδες, ειλικρινά, δηλαδή, it's not fucking rocket science, δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι μακιγιάζ, έλεος. Μην το κάνετε να ακούγετε ότι είναι πιο δύσκολο από ότι είναι. Δεν είναι. Και δεν χρειάζεται να είναι. Θέλεις να κάνεις αυτού του είδους το μακιγιάζ, το πολύ δύσκολο, το περίπλοκο, με 1000 primers, να φαίνεσαι αψεγάδιαστη, αυτά που κάνουν ας πούμε στις φωτογραφίσεις, κάνε το 1-2 φορές στη ζωή σου θα το χρειαστείς. Για καθημερινότητα δεν το χρειάζεσαι. Δεν μπορείς να φας 45 λεπτά να κάνεις ένα μακιγιάζ. Πρέπει να μην έχεις τίποτα στη ζωή σου πιο ενδιαφέρον από αυτό το πράγμα. Και οκ. Το δέχομαι αν είσαι αισθητικό, αν είσαι μακιγέρι και παρουσιάζει τη δουλειά σου. Ναι, να μπει στο YouTube να το κάνει αυτό όπως κάνει ο Γκος, όπως κάνουν οι Pixie Woo, όπως κάνουν πολλές κοπέλες Ελληνίδες μακιγέρι και αυτά. Ναι, από αυτές το δέχομαι. Αλλά ρε παιδιά, είναι μόνο μακιγιά. Δηλαδή, θα δω τη δουλειά σου, ας πούμε, πώς την κάνει στο Ιντερνετ, θα πάρω μια ιδέα και μπορεί να το κάνω στον εαυτό μου μετά, μπορεί να το κάνω, θα δούμε. Δηλαδή, δεν είναι τόσο επιστημονικά τα πράγματα. Άλλοι λέει, ακουμπάτε το πρόσωπό σας και δεν είναι τα πινέλα σας απολυμασμένα και θα γεμίσετε μικρόβια και θα πάτε εκείνο και θα πάτε τ' άλλο. Σιγά ρε παιδιά, σιγά. Μέσα στο ακουστικό από το κινητό έχει 1000 μικρόβια. Κάθε πότε καθαρίζει το κινητό σας, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, που έχουν 1000 μικρόβια τα πόμαλα από τις πόρτες. Δηλαδή θα πάθουμε με λίγα μικρόβια, θα μας φάνε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα. Δεν είπα εγώ να πάτε να κάνετε καθαρισμό και να σκουπίζει τα μούτρα σας με πετσέτες, βρώμικες, πάω να σκουπίζει τα πόδια του. Εννοείται. Αλλά δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα δηλαδή. Έλεος. Έχει τόσα πράγματα σοβαρά στη ζωή να ασχοληθείς που νομίζω ότι αυτό το μακιγιάζ, αυτό το πράγμα, ειδικά που λένε που μπαίνεις μέσα στο χόντος και σε αρχίζουν τις βλακίες, Θεέ μου, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε κοιτάνε διερευνητικά, βλέπω ότι έχεις μαύρους κύκλους. Ένα κονσίλερ, αυτό εδώ και αυτό εδώ θα σε βοηθούσε. Έχεις ρητίδες, έχεις μουστάκι, δηλαδή, ρε πούστη μου, δεν μπήκα για να με χαλάσει τη μέρα. Χέσε με τι έχω και τι δεν έχω. Δηλαδή, έλεος. Σε συνδυασμό με το ότι η ποιότητα στα προϊόντα που πουλούν στην Ελλάδα έχει γίνει τραγελαφική, δεν μπορεί εμένα να μου πλασάρει τις 1000 μαλακίες της και να μου τις πουλάει για πόσα λεφτά και να περιμένει να χάψω το παραμύθι τη σήμερα ημέρα ότι αυτό το προϊόν είναι θαυματουργό και θα εξαφανίσει τις ρητίδες μου, θα μου κάνει lifting, θα... Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ με αυτό τσατισμένη και όσο πάνε τα πράγματα χειροτερεύουν γιατί ο κόσμος κρέμεται πλέον από ταμπέλες και από μάρκες για να σωθεί και με τσατίζει πάρα πολύ αυτό. Γιατί ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι υποτιμούν την νοημοσύνη σου. Ξέρεις τι θέλω, μια φορά να τη πω, ξέρεις κάτι, μου λες μπούρδες. Είμαι φαρμακοποιός. Ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, ούτε θέλω να φάω την ώρα σου, ούτε θέλω να στο παίξω έξυπνη, ούτε θέλω να μαλώσω μαζί σου. Αλλά δεν έχω όρεξη να ακούω μαλακίες. Και δεν έχω όρεξη να με πρίζει να πάρω ένα πράγμα όταν ευγενικά σου είπα ότι δεν θα το πάρω, ότι δεν μου αρέσει. Και να προσπαθείς να μου λες τώρα να με πείσεις για κάτι που δεν είσαι άσχετη, που έχεις μάθει και επιπλάς μια καραμέλα και μου λες ότι τα το ένα το άλλο το παράλλο, μπλοκάρει το σπορ σου, κάνει ράνι και δεν ξέρεις καν τίποτα. Στο λύκειο, στη βιολογία, πήρες 9. Δηλαδή, sorry που γίνομαι ρατσίστρια, δεν είναι τόσο ρατσιστικό αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Δεν νομίζω ότι κάποια ήταν αριστούχα μαθήτρια στο λύκειο ή στο πανεπιστήμιο ήξερε φαρσή τη βιολογία της και την παθολογία της και πηγαίνει αισθητικό, θα γινόταν γιατρός. Καλώς ή κακώς έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ποιο είναι το ακαδημαϊκό επίπεδο των αισθητικών και ποιο είναι το ακαδημαϊκό επίπεδο των γιατρών.
Δεν το παίζω εξυπνάκια επειδή είμαι φαρμακοποιός καθόλου. Καμία σχέση. Αν ήταν έτσι, θα ήμουν και κομπλέξη και θα έλεγα των φαρμακοποιών. Δεν θα έβαζε τους γιατρούς παραπάνω από μένα. Αλλά καλός ή κακός, έτσι είναι. Και υπάρχουν κοπέλες που το ψάχνουν και πραγματικά είναι ενημερωμένες, αλλά αυτές είναι ελάχιστες. Οι περισσότερες έχουν μάθει και επιπλήσουν μια καραμέλα, ό,τι τους λένε, και νομίζουν ότι και τα ξέρουν όλα. Και μάλιστα δίνουν και συμβουλές και χαρακτηρίζουν και άτομα όπως εμείς εδώ στο YouTube που κάνουμε πράγματα επικίνδυνα. Δηλαδή, έλεος, κορίτσια, έλεος. Δηλαδή, τι θέλετε, να γίνουμε κι εμείς θρασίτατες. Δεν ξέρω. Ενώ ως καταναλωτές να γίνουμε θρασίτατοι, όπως αυτές οι γιαγιάδες 50 ή 60 που έρχονται και σας πρίζουν τα ούμπαλα και δεν παίρνουν στο τέλος τίποτα. Και παρακαλάτε να πάρουν. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό. Ξέρω, είστε κολοπετσωμένες. Πρέπει να είστε κολοπετσωμένες. Έχετε να τασετε ένα παιδί, το ένα το άλλο χιλιαδιό. Αλλά γιατί πρέπει να βγάζετε την αρνητήλα σας σε μένα και στην κάθε κοπέλα που δεν είναι αγενής μαζί σας. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Μην το πάρετε ως προσωπική επίθεση μακιγιάζ και αισθητικού, όπως στις αισθητικούς. Όπως έχω πει, πολλές είναι καλές, πολλές ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Αλλά οι περισσότερες στην Ελλάδα, δυστυχώς, ειδικά αυτές που απασχολούνται από μεγάλες αλυσίδες που δεν τις ενδιαφέρει το όνομα του μαγαζιού και τις ενδιαφέρουν μόνο οι πωλήσεις, δυστυχώς έχουν καταντήσει κουραστικές. Και πρέπει να το αντιληφθούν και οι ίδιες, αν θέλουν να πουλήσουν παραπάνω προϊόντα, να σταματήσουν να επιπυλίζουν αυτές τις καραμέλες που έχουν μάθει και να δουν πώς μπορούν να κάνουν καλύτερο σέρβις στις πελάτησές τους και να μην είναι προκατελημένες απέναντι σε αυτό που βλέπουν. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να μην σας στενοχώρησα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!